ενώ παγκοσμίως καταγράφονται 240.493 θάνατοι. Εμείς σήμερα ανακοινώνουμε 8 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.620, εκ των οποίων το 55,4% αφορά άνδρες. 593, δηλαδή το 22,6%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.301 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 37 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. 8 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 92% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 77 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 143 θανάτους συνολικά στη χώρα. 37, δηλαδή το 26% ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 92% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 78.207 κλινικά δείγματα. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ξεκίνησε σήμερα την υλοποίηση του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία κινητών μονάδων για την αντιμετώπιση της COVID-19 νόσου μαζί με ειδικές ομάδες νοσηλευτών, οδηγών και διοικητικών. Ειδοποιήθηκαν και προσήλθαν οι πρώτοι επιτυχόντες νοσηλευτές και οδηγοί, οι οποίοι υπευλήθησαν στο σχετικό έλεγχο για την ανίχνευση τυχόν ύπαρξης του νέου κορονοϊού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αναμένονται και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη του προσωπικού. Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί για όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση πρόσληψης του ΕΟΔΗ και θα εργαστούν στο πρόγραμμα. Σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες και το σχεδιασμό, θα προσληφθούν 500 νοσηλευτές, 500 οδηγοί και 100 διοικητικοί υπάλληλοι σε όλη την επικράτεια. Οι πρώτες κινητές ομάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ξεκινούν τη δράση τους τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, με επιδημιολογικούς και διαγνωστικούς στόχους. Τα συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα για την αρτηριακή υπέρταση, την πίεση όπως τη γνωρίζει ο λαός, δεν φαίνεται να αυξάνουν την ευαισθησία στη μόλυνση από τον κοροναϊό ή να αυξάνουν τον κίνδυνο να αρρωστήσει κανείς σοβαρά με την ασθένεια, σύμφωνα με τρεις μεγάλες μελέτες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν εχθές στο υψηλής επιστημονικής απήχησης περιοδικό New England Journal of Medicine, ένα από τα καλύτερα ιατρικά περιοδικά στον κόσμο. Θυμάστε, σας είχα μιλήσει για αυτό το θέμα περίπου ένα μήνα πριν. Είναι οπωσδήποτε θετικά νέα για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που παίρνουν αυτά τα φάρμακα. Η έρευνα αφορούσε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες των φαρμάκων αναστολέων του μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτενσίνης καταρχάς, όπως η ραμιπρίλη, η λυσινοπρίλη και όλα τα φάρμακα που η φαρμακευτική τους ονομασία, προσοχή, όχι η εμπορική, αλλά η φαρμακευτική, τελειώνει στο τελικό συνθετικό πρίλη, και των αναστολέων του υποδοχεία της αγκιοτενσίνης, τα γνωστά στους ιατρικούς κύκλους ως ARBs, τα οποία περιλαμβάνουν φάρμακα όπως η βαλζαρτάνη, η λοζαρτάνη και γενικά φάρμακα που η φαρμακευτική τους ονομασία, πάλι το τονίζω προσοχή, όχι η εμπορική αλλά η φαρμακευτική, τελειώνει σε σαρτάνη. Τα φάρμακα αυτά αφορούν και διαβητικούς ασθενείς, στους οποίους δίνονται για νεφροπροστασία, δηλαδή προστασία της νεφρικής τους λειτουργίας. Υπήρχε λοιπόν η θεωρητική ανησυχία, για την οποία σας είχα μιλήσει τότε, από μελέτες σε πειραματόζωα, πως αυτά τα φάρμακα μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα της πρωτεΐνης που καλείται ACE2 και η οποία είναι η πόρτα που χρησιμοποιεί κατά κάποιον τρόπο ο ιός όταν επιτίθεται στα ανθρώπινα κύτταρα για να τα προσβάλλει. Έτσι, και με το δεδομένο πως οι άνθρωποι με υπέρταση ήταν στις ομάδες κινδύνου, υπήρχε η ανησυχία πως οι άνθρωποι που παίρνουν αυτά τα φάρμακα ενδεχομένως κινδυνεύουν περισσότερο και έχουν αυξημένη ευαισθησία στην νόσο. Απ' την άλλη μεριά, ήταν γνωστό πως περισσότερα επίπεδα τέτοιας πρωτεΐνης στον οργανισμό θα μπορούσαν να μειώσουν την φλεγμονία από τον ιό, μια κατάσταση που οδηγούσε σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, κάτι που λέγανε οι επιστήμονες ότι είναι σίγουρα θετικό. Έτσι, περιμέναμε τα αποτελέσματα μελετών, όπως οι μελέτες αυτές, οι οποίες αφορούσαν χιλιάδες άτομα που έπαιρναν ή όχι τα φάρμακα αυτά και εξέτασαν τα ποσοστά λίμωξης με τον νέο κορονοϊό, σοβαρής λίμωξης από τον νέο κορονοϊό και άλλες καταστάσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν επιβαρυντικά για τον οργανισμό.
Τα αποτελέσματα: δεν υπήρξε διαφορά στην πιθανότητα νόσου στους ασθενείς που έπαιρναν τα φάρμακα σε σχέση με αυτούς που δεν τα έπαιρναν και στις τρεις μελέτες παρατήρησης που εξέτασαν δεκάδες χιλιάδες άτομα από διαφορετικούς πληθυσμούς στον κόσμο, όπως η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ασία, άλλες περιοχές της Ευρώπης και άλλες περιοχές της Βόρειας Αμερικής πλην της Νέας Υόρκης, στην οποία επικεντρώθηκε μία μελέτη. Και κάθε μελέτη από αυτές έχει και διαφορετικό σχεδιασμό. Αυτά τα ευρήματα είναι μια ανακούφιση για τους ασθενείς που άκουγαν παρόμοια ερωτηματικά και ρωτούσαν αν έπρεπε να σταματήσουν τα φάρμακα αυτά. Έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί από επιστημονικούς κύκλους φαίνεται πως το απαγορευτικό, το περίφημο lockdown, είχε οδηγήσει σε αύξηση των επεισοδίων αρτηριακής υπέρτασης, δηλαδή πίεσης, όπως την ξέρει ο κόσμος, ίσως από το στρες, ίσως από τη λιγότερη φυσική άσκηση ή τις διαφορετικές διατροφικές συνήθειες. Μάλιστα, μία από τις τρεις μελέτες, η οποία εξέτασε 9.000 ασθενείς από 169 νοσοκομεία σε 11 χώρες, συνέδεσε τη χρήση των αντιπερταστικών και με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε όμως στις άλλες δύο. Σημειωτέων, τα φάρμακα αυτά σχετίζονται με πλεονέκτημα επιβίωσης στους ασθενείς με καρδιαγιακά νοσήματα που τα έπαιρναν ούτως ή αλλιώς. Άρα, σύμφωνα με τους ερευνητές, αν κάποιος παίρνει αυτά τα φάρμακα, όπως και κάποια άλλα φάρμακα που παίρνουμε για υψηλά επίπεδα λιπιδίων του ορού, τις στατίνες, θα πρέπει να τα συνεχίσει. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που απαντήθηκε από αυτές τις μελέτες είναι εάν ο ισχυρός παράγοντας κινδύνου ήταν η ίδια η νόσος του καρδιαγκιακού ή τα συνοδά φάρμακα που χρησιμοποιούσαν γενικότερα οι καρδιοπαθείς. Πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία μετά από αυτές τις μελέτες πως η νόσος επηρεάζει αρνητικά το καρδιαγκιακό σύστημα. Να σας πω εδώ, για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, περίπου 50% των ενηλίκων ατόμων στις ΗΠΑ, δηλαδή 108 εκατομμύρια άνθρωποι, έχουν υπέρταση, την πίεση όπως λέει ο κόσμος. Σε άλλα θετικά νέα χθεσινά, επετράπει πλέον από τις αρχές των ΗΠΑ η χρήση σε επίγουσα βάση του αντιϊκού φαρμάκου Remdesivir. Είναι πλέον το πρώτο φάρμακο που εγκρίνεται για την αντιμετώπιση της νόσου σε νοσοκομιακό επίπεδο. Ένα φάρμακο που δίνεται ενδοφλέβια μια φορά την ημέρα για 10 ημέρες. Η διαφορά ανάμεσα στην επίγουσα σύσταση που υιοθετήθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων σε σχέση με την επίσημη έγκριση αφορά την τρέχουσα επίγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας. Αν υπάρξουν περισσότερα θετικά δεδομένα, θα υπάρξει και επίσημη έγκριση. Για κανένα από τα τρέχοντα φάρμακα δεν υπάρχει επίσημη έγκριση. Έτσι, με αυτή την έγκριση, το φάρμακο θα μπορεί να χορηγηθεί σε ενήλικες ή παιδιά που νοσηλεύονται με σοβαρή μορφή της νόσου, όπως χαμηλό οξυγόνο αίματος, ανάγκη για οξυγονοθεραπεία ή μηχανικός αερισμός με αναπνευστήρα. Το φάρμακο, όπως σας είπα προχθές, φαίνεται να βοηθά κάποιους ασθενείς να αναρρωνύουν ταχύτερα κατά περίπου 30% ή περίπου 4 ημέρες σε μια μελέτη 1063 ατόμων, στην οποία συμμετείχαν και 4 κέντρα από την Ελλάδα. Η επόμενη φάση των 15 ημερών θα είναι εξίσου κρίσιμη με την έως τώρα φάση της επιδημίας στη χώρα μας. Αν τηρήσουμε όλα τα μέτρα υγιεινής, ιδιαίτερα της υγιεινής των χεριών, τη στήριση των αποστάσεων, όπως τα λέμε και τα ξαναλέμε, αν περιορίσουμε εθελούσια, δηλαδή με τη θέλησή μας, τις πολλές επαφές μας, τις συναθρήσεις μας σε χώρους συνοστισμού, αν συνεχίσουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας για αυτό το διάστημα ως δυνητικούς φορείς, θα έχουμε μικρότερο κίνδυνο αναζωπήρωσης και ευρείας διασποράς από τη Δευτέρα που θα αυξηθούν οι επαφές στην κοινωνία. Νομίζω ότι οφείλουμε στον εαυτό μας να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, να διαγιγνώσκονται έγκαιρα οι περιπτώσεις της νόσου με τον αυξημένο εργαστηριακό έλεγχο, να περιορίζεται η τυχόν διασπορά με εργαλείο την ιχνηλάτηση των επαφών και τον άμεσο όσο κατά δυνατόν έλεγχο και τυχόν βέβαια νεότερες εξελίξεις που θα αφορούν τα τεστ, τις θεραπείες και στο μέλλον και τα εμβόλια. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως ακόμη δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Εμείς, με κύριο γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, θα συνεχίσουμε να επιτηρούμε καθημερινά την εικόνα της νόσου και αν αναγκαστούμε να παρέμβουμε, θα παρέμβουμε, αν κριθεί αναγκαίο, χρησιμοποιώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε.